Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια πολύ θλιβερή είδηση. Πανελλήνια συγκίνηση σκόρπισε ο θάνατος του Ολυμπιονίκη μας στο Τάικ Βοντό Αλέξανδρου Νικολαίδη στα μόλις 14 του χρόνια. Αλλά και το γενναίο μήνυμά του λίγο πριν από το τέλος. Ο πρωταθλητής μας και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια σκληρή και σιωπηρή μάχη με μια πολύ επιθετική μορφή καρκίνου. Άφησε πίσω του την σύζυγό του Δώρα, αλλά και τα δύο παιδάκια τους, την Ελεάνα και τον Γιώργο. Περισσότερα θα μας πει τώρα η Ραϊόλ Λεπίδου. Έτσι, Κατερίνα, και τι να πει κανείς, ήταν μια είδηση που προκάλεσε σοκ, γιατί πολλοί λίγοι γνώριζαν τον αγώνα που έδινε για τη ζωή του τα τελευταία δύο χρόνια ο μεγάλος αυτός αθλητής Αλέξανδρος Νικολαίδης. Από νωρίς το πρωί σήμερα έρχονται εδώ φίλοι, αθλητές, κάτοικοι στην περιοχή της Πολύχνης. Βρισκόμαστε έξω από το γυμναστήριό του εδώ στην Πολύχνη και αφήνουν ένα λουλούδι, ανάβουν ένα κεράκι. Και όλοι έχουν να λένε για το μεγαλείο της ψυχής του. Η αλήθεια είναι ότι η επιστολή που άφησε πίσω του και το είδαμε σήμερα τα δημοσιεύματα, σπάει κόκαλα και ουσιαστικά Κατερίνα δείχνει το μέγεθος της ψυχής του. Αυτός ο άνθρωπος απομονώθηκε τα τελευταία χρόνια και ήθελε να είναι και μόνο με τους γονείς του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του. Αποφάσισε να έρθει την τελευταία του πνοή στο σπίτι του. Σε λίγες μέρες θα είχε και τα γενέθλιά του. Η εξόδια σε ακολουθία θα γίνει αύριο στις 4 στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στην Νεάπολη, ενώ στις 3 η σωρός του θα εκτίθεται προς χαιρετισμό για όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει. Η οικογένειά του παρακαλεί αντιστεφάνου να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στα ιδρύματα Φλόγα, που είναι ο Συλλόγος Γονέων Παιδών με Ενοπλασματική Ασθένεια, στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία και Άρσης, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Θεσσαλονίκης. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τους γονείς του σήμερα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι σε θέση, γιατί και οι ίδιοι τους είναι σοκαρισμένοι. Το περιμέναν μεν, αλλά ένας θάνατος πάντα είναι ψυχρός. Έτσι είναι. Ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά πάνω απ' όλα ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, Ραϊό. Εμείς αλλάζουμε θέμα. Θέμα χρόνου είναι πια η έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης για την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης στον Κολωνό. Παράλληλα, σοκάρουν πραγματικά τα στοιχεία που αποκαλύπτει το ΣΤΑΡ για το δίκτυο των υποψήφιων πελατών που είχε στήσει ο Ηλίας Μίχος, αλλά και για τα όσα έκαψαν την μητέρα της μικρής που θα απολογηθεί την Δευτέρα. Τις τελευταίες εξελίξεις θα μας μεταφέρει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Μπούσιος. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να σου πω λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες και όσο τα εγκληματολογικά εργαστήρια βγάζουν νέα στοιχεία, θα τα στέλνουν εδώ στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων και μαζί με άλλα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν παράλληλα και οι αστυνομικοί, θα καταλήγουν όλα στο γραφείο της ανακρίτριας. Εκείνη και μόνο εκείνη θα έχει τον τελευταίο λόγο προκειμένου να αποφασίσει ποιοι και πόσα εντάλματα σύλληψης θα εκδοθούν. Μην περιμένει κανείς ότι θα είναι μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα. Ακριβώς το αντίθετο. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει αρκετό καιρό, καθώς τα άτομα είναι αρκετά και κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή με ακρίβεια για το ποιους τελικά θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Τώρα, όσον αφορά τον 53χρονο, αύριο θα γίνει μεταγωγή του στις φυλακές Γρεβενών, ενώ ο 42χρονος θα μεταχθεί στις φυλακές Τρυπόλεως. Είναι εδώ στον 7ο όροφο της ασφάλειας Αττικής, σε ξεχωριστά κελιά ο καθένας, και αύριο το πρωί θα επαναλαμβάνω θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές. Όσον αφορά τώρα τα εντάλματα σύλληψης, θα πρέπει να σου πω ότι εδώ στην υποδιέθεση προστασίας ανηλίκων είναι πολύ φιδωλή. Περιμένουν τις εντολές από την ανακρίτρια. Κατερίνα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, την ώρα που η κοινή γνώμη έχει παγώσει με τις αποκαλύψεις για την σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης στον Κολωνό, άλλη μια υπόθεση βιασμού ανήλικης που έγινε σε αγροτική περιοχή της Λιβαδιάς εξιχνιάστηκε. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο Έλληνες 23 ετών που συνελήφθησαν στην Αττική. Το θύμα είναι μια κοπέλα 17 ετών από την Λιβαδιά, η οποία έχει καταγγείλει στην τοπική ασφάλεια ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους νεαρούς, συμφώνησαν να συναντηθούν στον τόπο της στις 2 Οκτωβρίου. Όμως εκείνος εμφανίστηκε μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του και η ανήλικη, που κατάλαβε τις προθέσεις τους, θέλησε να φύγει. Τότε οι δύο 23χρονοι φέρονται να την έβαλαν με τη βία στο αυτοκίνητό τους και να την μετέφεραν σε μια αγροτική έκταση όπου την βίασαν, όπως καταγγέλει η ανήλικη κοπέλα, διαδοχικά. Οι δράστες εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Λιβαδιάς. Γυρίζουμε σελίδα. 15 παιδιά ηλικίας από 9 μηνών έως και 3,5 ετών νοσηλεύονται με συμπτώματα σαλμονέλλας σε νοσοκομεία της Πάτρας. Έχουν πυρετό, γαστρεντερικές διαταραχές και αφυδάτωση. Ευτυχώς βρίσκονται εκτός κινδύνου, όπως μαθαίνουμε.
Όπως ανέφερε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κύριος Γιάννης Καρβέλης, προχθές μεταφέρθηκε από την ναυπακτία στο Καραμανδάνιο ένα παιδί με συμπτώματα μικροβιακής ίωσης, ενώ μέχρι χθες το βράδυ μεταφέρθηκαν από την ίδια περιοχή άλλα 6 παιδιά με παρόμοια συμπτώματα. Επίσης, σύμφωνα με τον κύριο Καρβέλη, έπειτα από λίγες ώρες μεταφέρθηκαν από την ναυπακτία στο Καραμανδάνιο άλλα 8 παιδιά με ακριβώς τα ίδια συμπτώματα, ενώ 2 από τους μικρούς ασθενείς νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Περνάμε τώρα στο μέτωπο του καιρού, καθώς είναι ραγδαία η επιδείνωση από σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ σε αρκετές περιοχές εστάλθηκε το μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Θοδωρής Κολυδάς. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Πες μας, σήμερα είναι η κορύφωση του κύματος και πότε θα φτιάξει ο καιρός? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, για τη Δυτική Ελλάδα είναι η σημερινή ημέρα με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, όπου έχουν ξεπεράσει τα 60 χιλιοστά στην περιοχή της Κέρκυρας και σε γενικές γραμμές και σε αρκετές άλλες περιοχές, στην Κεφαλονιά, στην Ανδραβίδα, έχουμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Οι καταιγίδες αυτή την ώρα έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα, νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης, και αύριο οι περισσότερες βροχές θα είναι στην περιοχή της Κρήτης, καθώς επίσης στις Κυκλάδες και στο Δωδεκάνησα. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα, δυνατές βροχές θα έχουν η Ανατολική Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Κεντρική και η Βόρεια Εύβοια, όπως επίσης και στην Αθήνα, μάλιστα, θα βγάλει δυνατές βροχές τις βραδινές ώρες. Ο καιρός ουσιαστικά βελτιώνεται την Κυριακή, αλλά με τοπικά θυελώδης φωριά θα φτάσει στους 8 ποφόρ. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, Μακεϊό στην Βόρεια Καρολίνα. Νεαρός σκότωσε 5 ανθρώπους, ανάμεσά τους και έναν αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Στη συνέχεια διέφυγε, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα. Ο ύποπτος τραυμάτισε αρκετούς ακόμη ανθρώπους, ανάμεσά τους και έναν αστυνομικό, όπως προείπαμε, μέλος μονάδας που χειρίζεται εκπαιδευμένα σκυλιά. Τα πρώτα πυρά ακούστηκαν σε πεζόδρομο της πόλης σχεδόν 500.000 κατοίκων και πρωτεύουσα της Βόρειας Καρολίνας. Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε στην περιοχή για να εντοπίσει τον δράστη. Τον είδα μπροστά στο σπίτι μου, στον κήπο. Κρατούσε κυνηγητικό τουφέκι και φορούσε στολή παραλλαγής. Αυτό είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό αυτόπτης μάρτυρας. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Star στην νοηματική γλώσσα. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί το Shopping Star. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Μάρα Ζαχαρέα. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.